Είχα ετοιμάσει ένα λόγο μιλώντας πάλι για τη Λάρκο. Αλλά βλέπω τους ίδιους να είμαστε μαζί, τουλάχιστον, μια φορά την εβδομάδα στους δρόμους. Οπότε τα ξέρετε όλα. Ας μιλήσουμε λοιπόν για λίγες γενικότητες και τι ζούμε σε αυτή τη χώρα. Ας μιλήσουμε για την υγεία. Τι κάναν. Θεσμοθέτησαν απογευματινά χειρουργία. Τι γίνεται με αυτά αφού έχει κάνει το 8ωρο ο γιατρό, θα έρθει να σε χειρουργήσει το απόγευμα. Οπότε τι γίνεται, τι λέμε, να πάμε στι ασφαλιστικέ εταιρείε. Σα λέμε λοιπόν οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ ότι και οι ασφαλιστικέ εταιρείε δεν, μας προ... δεν μας προσφέρουν. Έχουμε δύο χαμένα συμβόλαια από τη ΛΑΡΚΟ, συνταξιοδοτικά, και επίση, μα βάζουν να διαβάζουμε κάθε φορά τα ψηλά γραμματάκια από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, λε και θα πρέπει να τα μάθουμε απ' έξω, λε και έχουμε τιμωρία. Α μιλήσουμε για την παιδεία. Το 60% στι πανελλαδικές που τέλειωσαν την περασμένη εβδομάδα έγραψε κάτω από τη βάση. Γιατί είναι χαζά τα παιδιά μα. Όχι. Προετοιμάζουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Εκεί, εκεί θα τα πάνε. Να μιλήσουμε για τα εργασιακά. Ο Μεσαίωνα ντρέπεται που μα βλέπει. Δεν υπάρχουν συλλογικέ συμβάσει, δεν υπάρχει πενθήμερο, δεν υπάρχει οχτάωρο. Πλήρης ελευθερία. Όχι για μα, για του εργοδότε. Εμεί σε λίγο θα πάμε με μπύλια στο πόδι. Για τα μέσα μαζική ενημέρωση. Σαββατοκύριακο και εγώ ήταν σχεδόν όλη η Ελλάδα. Καμία αναφορά. Όσο για την τελευταία μας συγκέντρωση έξω από τη Βουλή. 12 ώρες Σιγή γη Δεν αναφέρθηκε πουθενά. Χιλιάδες κόσμος επί 12 ώρες. Ας μιλήσουμε για την οικονομία. Που πάμε στο σούπερ μάρκετ και κοιτάμε ο ένας τον άλλον λες, και βλέπουμε ταινίε θρίλερ. Πάμε να πάρουμε μία, ένα κιλό φέτα, όπως μας είπε ο Πρωθυπουργό, και δεν μπορούμε να πάρουμε ούτε μισό. Και εδώ θα μου επιτρέψετε να κάνω μια αναφορά στη Λάρκο, που εκτελήσεται σαν να είναι το χειρότερο οικονομικό σκάνδαλο της δεκαετίας. Συστάθηκε μια εταιρεία που το μάθαμε τη Δευτέρα με το όνομα Hellenic Train. Συγγνώμη, λάθος συνειρμός. Hellenic Nickel. Η οποία έχει με τοχικό κεφάλαιο 50.000 ευρώ. Ναι, 50.000 ευρώ, δεν κάνω λάθος η οποία τι θα κάνει, συστήθηκε με το μόνο τρόπο να πάρει τη Λάρκο. Να υποδεχθεί τη Λάρκο, την οποία αν την ισοπεδώσει, έχει κέρδος 500 εκατομμύρια από την ισοπεδώση. Και 20 δις από την αξιοποίηση βέβαια βεβαιωμένων μεταλλευμάτων που έχουν τα μεταλλεία της, τα ιδιόκτητα μεταλλεία της, εάν πάρει βέβαια τις κρατικές επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κάνει και κάποιο deal με τη ΔΕΗ για να τη λειτουργήσει. Κύριοι της κυβέρνησης, έχετε αποτύχει παταγωδός το 41% που εκφράζει το 60% που σας έκανε τη χάρη να έρθει στις κάλπες, δεν μπορείτε πια να το επικαλείστε. Ενώνουμε τις δυνάμεις μας με όλη την εργατική τάξη της χώρας, γιατί οι αγώνες είναι μονόδρομος για να διεκδικήσουμε αυτά τα οποία μας αξίζουν. Ραντεβού στην Εύβοια λοιπόν. Μας εύχομαι καλή δύναμη. Ραντεβού στους δρόμους και στην Εύβοια. Σας ευχαριστώ.